Έντονη είναι η ενόχληση της πλειοψηφίας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Πύργου, που προέγυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές, μετά τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας ακόμα και μέσα στη Βουλή και καταφέρονται εναντίον στελεχών του. Η παράταξη αύξησε τη δύναμή της και από 8 έδρες έβγαλε 9 έδρες. Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάλι για τον αγώνα που δώσαμε και να ευχαριστήσω και όλους τους συνέδρους που μας ψήφισαν και αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Τους ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή τους. Ελεύθερα ψήφισαν, δεν υπήρξε καμία ένσταση όσον αφορά τη διαδικασία. Δεν υπήρξε καμία επί της διαδικασίας, δεν υπήρξε ένσταση ούτε για συνέδρους, ούτε για συνδυασμούς, ούτε για τίποτα. Εκ των υστέρων δημιουργήθηκε ένα θέμα. Μάλιστα, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εναντίον όσων χρησιμοποίησαν απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για συγκεκριμένα στελέχη. Αν και οι εκλογές επισκιάστηκαν από τις καταγγελίες, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, όπου στη θέση του Προέδρου παρέμεινε ο Γιάννης Βέντρας. Μας εκλέγουν οι εργαζόμενοι με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό δεν αρέσει σε κάποιους. Τι να κάνουμε τώρα. Προσπαθούν τώρα να μετατοπίσουν τη δική τους αποτυχία, ρίχνοντας το βάρος στην επιτυχία τη δική μας για άλλους λόγους. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, τους εργαζόμενους είμαστε, για τους εργαζόμενους θα είμαστε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα διαστρεβλώνουν την αλήθεια και απαξιώνουν τον αγώνα που έχουν δώσει ως Διοικούς Επιτροπή για την Προστασία των Εργαζομένων. Κάλεσα όλους τους που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα σωματεία που συμμετέχουν με τις διοικήσεις τους και όλους τους εργαζόμενους να μας βοηθήσουν και εμάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που πιστεύω εγώ, που είναι δουλειά για όλους, δικαιώματα για όλους, ασφαλείς εργασίες και καλούς μισθούς. Σε όλα αυτά εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες και θα κάνουμε τις ενέργειες ούτως ώστε και έναν εργαζόμενο να πετύχουμε και να μην χάσει τη δουλειά του, να μην του πάρουν το δώρο τα Χριστούγεννα, να το επιστρέψει πάλι πίσω, και έναν εργαζόμενο που δεν πληρώνεται κανονικά να κάνουμε παρέμβαση και να πληρωθεί κανονικά, για μας αυτό είναι η επιτυχία.